Αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, το θέμα του παρόντο βίντεο είναι καταγωγή του χριστιανισμού. Φυσικά, ω μαρξιστέ, χρησιμοποιούμε πάντοτε τη μέθοδο του διαλεκτικού υλισμού και αυτό σημαίνει ότι για να κατανοήσουμε ένα φαινόμενο, πρέπει να το συνδέσουμε με τι υλικέ συνθήκε και την εξέλιξή του. Καταρχά, οφείλουμε να πούμε ότι η θρησκεία δεν είναι κάτι έμφυτο στον άνθρωπο και αυτό το πιστοποιούν όλε οι σύγχρονε επιστημονικέ μελέτε. Αντίθετα, το θρησκευτικό αίσθημα είναι κάτι που δημιουργήθηκε σε κάποια φάση της ανθρώπινης εξέλιξης στον άγριο πρωτόγονο άνθρωπο. Συγκεκριμένα ο πρόγονος της θρησκείας είναι ο ανημισμός ή αλλιώς η πίστη στα πνεύματα. Ο φόβος των πνευμάτων αποτελεί τη βάση της θρησκείας και την πρώτη εκδήλωση του θρησκευτικού αισθήματος του ανθρώπου. Η προθρησκεία λοιπόν, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν τέτοιο όρο, ξεκινάει με τον ανημισμό και συνεχίζει με τον τοτεμισμό, δηλαδή τη λατρεία ενός ζώου ή ενός φυτού από τις ανθρώπινες ορδές που κατά κανόνα έπαιζε καθολιστικό ρόλο για τη ζωή της εκάστοτε ορδής. Στη συνέχεια, καθώς ο άνθρωπος συνεχίζει να αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις, αρχίζει να δίνει όλο και πιο ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά στα τοτέμ του, μέχρι που αυτά παίρνουν απόλυτα ανθρώπινη μορφή και έτσι σε αυτή τη φάση περνάμε στην προγονολατρία, συμπρογωνολα... η οποία αποτελεί ουσιαστικά και την πρώτη θρησκεία του ανθρώπου. Σε αυτό το στάδιο έχουμε επίση την εμφάνιση τη θυσία και τη προσευχή. Ο πρωτόγονο άνθρωπο έχει σαν κύριο μέλημά του την εξασφάλιση τη τροφή, άρα θεωρεί ότι και τα πνεύματα έχουν πρωτίστω αυτή την ανάγκη και άρα είναι αναγκασμένο να τα ταΐσει για να τα κατευνάσει. Επίση, ο πρωτόγονο άνθρωπο θεωρεί ότι μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τα πνεύματα και γι' αυτό το λόγο του απευθύνεται με ευγένεια. Ούτω ώστε εκείνα να πραγματοποιήσουν τι επιθυμίε τους και αυτή ουσιαστικά είναι ε, η βάση τη προσευχής. Στη συνέχεια, περνώντα στη γεωργική περίοδο, η φύση και τα φυσικά φαινόμενα, όπω είναι φυσικό, αποκτούν πολύ μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο και έτσι αυτό αρχίζει να αποδίδει πνεύματα στη φύση και στα φυσικά φαινόμενα. Σε αυτό το στάδιο, έχουμε και τη γέννηση των μύθων, οι οποίοι συνδέονται με κάποιο φυσικό φαινόμενο. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι ο μύθος του Θεού Ήλιου, ο οποίος το φθινόπορο πεθαίνει και σαν αποτέλεσμα έρχεται το σκοτάδι, το κρύο και ο κακός καιρός και ε, την άνοιξη ανασταίνεται συνήθως και με τη βοήθεια ενός Ιού Θεού και έτσι ξαναέρχεται ο ήλιος και ο καλός καιρός. Αυτή είναι μια παράδοση που σε κάποιο βαθμό την πήρε και τη συνέχισε και η χριστιανική θρησκεία. Κατά τη γεωργική περίοδο αρχίζουν επίσης να εμφανίζονται και οι πρώτες ταξικές διαιρέσεις στην ανθρώπινη κοινωνία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περάσουμε στη θεοποίηση των ηρώων, δηλαδή των ισχυρών αντρών. Και επίσης όχι τυχαία, με την εμφάνιση της μοναρχίας αρχίζει να εμφανίζεται βασιλιάς και μεταξύ των θεών. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε για να δούμε πώς η θρησκεία εξελίσσεται και προσαρμόζεται σε συνάρτηση με τις ηλικέ συνθήκες, ότι ο Δίας της ομυρικής περίοδου, κατά την οποία υπάρχει μοναρχία, εμφανίζεται ως ένας άγριος και θυμωμένος θεός, ενώ ο Δίας της περίοδου της δημοκρατίας παρουσιάζεται σαν ένας σοφός και δίκαιος πατέρας. Καθώς η ανθρώπινη κοινωνία γίνεται όλο και πιο σύνθετη, όλο και πιο σύνθετη γίνεται συνεπαγόμενα και η κοινωνία των θεών. Έτσι, η επικοινωνία με του Θεού γίνεται πιο πολύπλοκη και το έργο αυτή τη επικοινωνία το αναλαμβάνουν πλέον ειδικοί τεχνίτε, οι οποίοι πρέπει να φοράνε ειδικά ρούχα και να λένε ειδικά λόγια. Αυτή είναι σε γενικέ γραμμέ ιστορικά η καταγωγή του, του κλήρου. Είδαμε λοιπόν συνοπτικά την καταγωγή της θρησκείας. Εν κατακλείδη μπορούμε να πούμε ότι η θρησκεία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να κλείσει συμμαχία με τα πνεύματα. Είπαμε στην αρχή ότι για να κατανοήσουμε ένα φαινόμενο πρέπει να το συνδέσουμε με τις ηλικές συνθήκες. Αυτό στην περίπτωση μας σημαίνει ότι για να κατανοήσουμε τη καταγωγή και τη γέννηση του χριστιανισμού δεν γίνεται να γίνει καμία σοβαρή τέτοια προσπάθεια αν δεν ρίξουμε μια σχετικά αναλυτική ματιά στις συνθήκες που επικρατούσαν εντός της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέσα από τους κόλπους τη οποίες γεννιέται ο χριστιανισμός. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, λοιπόν, εκείνη την περίοδο ήταν το μεγαλύτερο και ισχυρότερο κράτο του κόσμου, ωστόσο πολύ σύντομα θα έμπαινε σε φάση αποσύνθεση και θα κλονιζόταν. Καταρχά, η Ρώμη καταπίεζε και εκμεταλλευόταν σκληρά τι επαρχίε και αυτέ σε αντίδραση εξεγυρώταν εναντίον τη. Παράλληλα, η ψηλή φορολογία και η τοποκληφία τσάκιζαν τα λαϊκά στρώματα, ενώ ο κρατικό μηχανισμό ήταν βουτυγμένο στη διαφθορά μέχρι το, με, το μεδούλη. Επίσης, λόγω των συνεχόμενων κατακτητικών πολέμων της Ρώμης, άρχιζαν να έρονται οι τοπικές ιδιαιτερότητες και να διαμορφώνεται σιγά σιγά η ταυτότητα του Ρωμαίου πολίτη χωρίς πατρίδα, ο οποίος όμως δεν διατηρούσε κάποιον ιδιαίτερο συνεκτικό δεσμό με τη Ρώμη, την οποία έβλεπε σαν καταπιεστή. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι μικροί αργό, αγρότες συνθλίβονταν και ξέπεφταν στο προλεταριάτο, συμπαρασύροντας μαζί τους και τους τεχνίτε οι οποίοι είχαν το, το, πελατολόγιο τους αποτελεί το κατά κύριο λόγο από αυτούς τους μικρούς αργο, αγρότες. Έτσι αρχίζει να συσσωρεύεται στις μεγάλες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ένα πολυπληθές προλεταριάτο το οποίο δεν μπορεί να βρει δουλειά. Αυτό, αυτή η συνθήκη αποτελούσε κίνδυνο για το καθεστώς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έτσι το Ρωμαϊκό κράτος ήταν αναγκασμένο να δίνει μισθό, τρόφιμα και να διοργανώνει μαζικά λαϊκά και παράλληλα βάρβαρα θεάματα για χάρη του Προλεταριάτου, ενώ τα διάφορα πολιτικά κόμματα εξαχώραζαν την ψήφο και την υποστήριξή του. Βέβαια, σε αυτό το σημείο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μιλώντα για Προλεταριάτο, μιλάμε για το Προλεταριάτο εκείνη τη εποχή, το οποίο πέραν του στοιχείου ότι δεν είχε ατομική ιδιοκτησία δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ομοιότητα. Με το σύγχρονο προλεταριάτο, δηλαδή με τη σύγχρονη εργατική τάξη, και περισσότερο μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει με το λούμπεν προλεταριάτο. Οι κυρίαρχε τάξει τη Ρώμη ήταν πουτηγμένε στον ηθικό βούρκο, τα υπερπολιτελή δείπνα και τα τρομακτικά σεξουαλικά όρια ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Θα αναφέρουμε απλά ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Λούκουλό, προ τιμήν του οποίου υπάρχει και η χαρακτηριστική έκφραση Λουκούλιο γεύμα είχε λίμνη στου κήπου του και συντηρούσε δούλους με μόνο σκοπό να τους φάξει και να τους θαΐσει στα ψάρια του. Αυτή η τρομακτική κοινωνική αποσύνθεση τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα αποτελούσε στη συνέχεια το λύπασμα για τη διάδοση του χριστιανισμού. Οι δούλοι από τη μεριά τους δεν είχαν κανένα δικαίωμα, του μεταχειρίζονταν σχεδόν σαν ζώα. Το, χαμηλό, το πνευματικό του επίπεδο ήταν πάρα πολύ χαμηλό και αυτό είχε σαν συνέπεια να μην μπορούν να αναπτύξουν δική του ιδεολογία και να μην συμμετέχουν ιδιαίτερα συνταξική πάλι με λίγα αλλά λαμπρά παραδείγματα όπως για παράδειγμα η εξέγερση του Σπαρτάκου ε, αλλά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις οι πάλι τους ήταν αρκετά άναρχοι και κακά οργανωμένοι. Η ταξική πάλι διεξαγόταν κατά κύριο λόγο ανάμεσα σε πατρίκιους και πληβίους. Αυτοί όμως η πάλι δεν είχε επαναστατικό χαρακτήρα, καθώς οι πληβοί δεν διεκδικούσαν την κατάρρευση, την ανατροπή του τουροκτητικού συστήματος και την αντικατάστασή του από ένα άλλο κοινωνικό σύστημα, αλλά διεκδικούσαν περισσότερα προνόμια στην εκμετάλλευση των δούλων. Η άρχουσα τάξη άρχισε να αποστασιοποιείται όλο και περισσότερο από την ενεργή συμμετοχή στην παραγωγή, γίνεται όλο και πιο παρασιτική και ενδιαφέρεται μόνο για την καλοπέραση. Η ηθική των κυρίαρχων τάξεων λοιπόν κατρακυλούσε στο, στο, Βούρκο και μαζί τη ξέπεφτε συνολικά η ηθική και πνευματική ζωή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αναπόφευκτα ξέπεφτε και η θρησκεία. Τα μέλη τη άρχουσα τάξη δεν πίστευαν πια στη θρησκεία, μπορεί δημοσίω να δήλωναν την πίστη του στου θεού, αλλά στι ιδιωτικέ του συζητήσει χλέβαζαν τη θρησκεία. Το, θρησκευτικό συνέστημα άρχιζε να χαλαρώνει και στα λαϊκά στρώματα και ακόμα και στον προλεταριάτο. Φυσικά η άρχουσα τάξη αναγνώριζε ότι αυτό το στοιχείο θα μπορούσε να, εγκυμονήσει κινδύνους για το καθεστώς της και έτσι ξεκινάει μια περίοδος σκληρής θρησκευτική αντίδρασης κατά την οποία απαγορεύεται κάθε αντιθρησκευτική εκδήλωση. Όσον αφορά τη θρησκεία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κάθε επαρχία της αυτοκρατορίας είχε τους δικούς της τοπικούς θεούς και ήταν νομικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα κάθε επαρχίας να στα, στο, στην επικράτεια μιας επαρχίας να ασκείται η τοπική θρησκεία. Η θεή της Ρώμης, η θρησκεία της Ρώμης δεν ήταν τίποτα περισσότερο ουσιαστικά από τη θρησκεία της περιοχής που αποτελεί σήμερα την Ιταλία. Παράλληλα όπως είπαμε άρχισε να αναπτύσσεται η ταυτότητα του Ρωμαίου πολίτη χωρίς πατρίδα και αυτό ήταν ένας ευνοϊκός όρος για την υιοθέτηση στη συνέχεια μιας κοινή θρησκείας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κάτι που ήταν φυσικά και υπέρ του συμφέροντος της άρχουσας τάξης. Επίσης, εκτός από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι υποχρεωτικό, είναι ανάγκη να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά και στον εβραϊκό λαό για να κατανοήσουμε τη γέννηση του χριστιανισμού, καθώς μέσα από τον εβραϊκό λαό και μέσα από την εβραϊκή θρησκευτική παράδοση γεννιέται ο χριστιανισμό. Οι Εβραίοι ήταν ένα νοματικό λαό που μετανάστευσε από τη Βόρεια Αραβία και την Ανατολική Αίγυπτο στη γη τη Χαναάν. Η μόνιμη εγκατάσταση σε μια περιοχή, το τέλο τη νοματική αγροτική ζωή και η αρχή μάλλον συνομί, της αγροτική ζωή οδηγούν στην εμφάνιση ταξικών διαφορών. Η παλιά εβραϊκή θρησκεία δεν ανταποκρίνεται πλέον στι ανάγκε τη νέα άρχουσα τάξη των Εβραίων, η οποία υιοθετεί στοιχεία ε, των θρησκειών των γειτονικών κρατών, δηλαδή στοιχεία ξένα στην πρώτερη εβραϊκή θρησκευτική παράδοση, οι οποίε επιτρέπουν τον πλούτο και τι απολαύσει. Ο Ιωχοβά ή αλλιώ Ιαχβέ, δηλαδή ο Θεό των Εβραίων, ήταν από την αρχή σύμμαχο των λαϊκών στρωμάτων. Η φτωχολογία των Εβραίων δεν μπορούσε να ανεχτεί αυτέ τι νέε αντιλήψει και αντιστεκόταν. Σε αυτό το πνεύμα, δηλαδή στο πνεύμα τη προστασία τη μικρή ιδιοκτησία και τη επίθεση ενάντια στη μεγάλη ιδιοκτησία, είναι γραμμένο και, είναι γραμμένος και ο νόμο του Μωυσή. Καθώ το χάσμα μεταξύ των τάξεων μέσα στον εβραϊκό λαό διονγκώνεται και καθώ οι κοινωνικέ αδικίες γίνονταν ανυπόφοροι, αρχίζουν να κάνουν και την εμφάνισή του οι λεγόμενοι προφήτε, οι οποίοι επιτίθενται στου πλούσιου και επερασπίζονται του φτωχού την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Τελικά, η Ιερουσαλήμ κατακτάται και οι Εβραίοι καταλήγουν στη Βαβυλώνα. Οι προφήτες και τα λαϊκά στρώματα ρίχνουν την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη στην απλησία των πλουσίων. Οι Εβραίοι στη συνέχεια αναγνωρίζουν ότι με τις δικές τους δυνάμεις δεν μπορούν να απελευθερωθούν και πέφτουν σε απόγνωση και αυτή η υλική συνθήκη παράγει δύο πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το πρώτο είναι η διαμόρφωση του Ιαχωβά σε φιλιρινικό θεό και αντίστοιχε ήταν και οι, οι διακηρύξει των Εβραίων προφητών. Και αυτό δεν είναι μια αφηρημένα ιδεολογική προτίμηση προ την ειρήνη. Σε τελική ανάλυση, εκφράζει την ηλική αναγκαιότητα του, ε, του εβραϊκού λαού για την επελευθέρωσή του. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι η γέννηση τη ιδέα του Μεσία, ο οποίο θα έρθει στη γη για να οδηγήσει του Εβραίου πίσω στη γη τη επαγγελία. Μέσα στους Εβραίους διαμορφώνονται τέσσερις αιρέσεις ή τέσσερα πολιτικά κόμματα, μπορούμε να πούμε, εντό εισαγωγικών. Η πρώτη αίρεση είναι αυτή των Σαδουκαίων, δηλαδή της άρχουσας τάξης. Οι Σαδουκαίοι δεν πιστεύουν στη μοίρα, πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνο για, τι πράξει τις πράξεις του, πιστεύουν ότι οι ψυχές δεν είναι αθάνατες και ότι μετά το θάνατο δεν υπάρχει ούτε αμοιβή ούτε τιμωρία. Οι Σαδουκαίοι είναι ελευθερόφρονε και έχουν χαλαρή στάση απέναντι στο μοσιακό νόμο. Επίση, θεωρούν αναγκαίο κακό την κατάκτηση από του Ρωμαίου, τα συμφέροντά του είναι υπέρ ενό συμβιβασμού με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και άρα κατά του σοβινιστικού φανατισμού και αυτό του κάνει ιδιαίτερα μισήτους απέναντι στα λαϊκά στρώματα. Η δεύτερη αίρεση είναι οι Φαρισαίοι που αποτελούνται από το παλιό ιερατείο τη Ιουδαία και οι οποίοι αρχικά έχουν κυρίαρχη επιρροή στι λαϊκέ μάζες Οι Φαρισαίοι είναι εθνικόφρονε, συντηρητικοί, φανατικοί υποστηρικτέ και αυστηροί ερμηνευτέ του νόμου του Μωησί. Πιστεύουν στην αθανασία τη ψυχή, ενώ διακήρυταν τη βία από την του ρωμαϊκού ζυγού, και ανέμεναν την έλευση του Μεσία. Η κυρίαρχη ομάδα μεταξύ των Φαρισαίων ήταν οι γραμματεί, οι οποίοι είχαν μελετήσει τι γραφέ. Η τρίτη αίρεση είναι οι ζηλωτέ, οι οποίοι παίρνουν το όνομά του από το ζήλο του ή αλλιώ από τον φανατισμό του. Οι ζηλωτέ ονομάζονταν αλλιώ και να ή χριστοί, και από αυτό παίρνει το όνομά του και ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Την κοινωνική βάση των ζηλωτών αποτελεί το πιο αγωνιστικό τμήμα του Προλεταριάτου των Ιεροσολύμων και η λίστα αρχή της, Γαλικής, της δηλαδή χωρικοί που είχαν ξεζουμιστεί από τη φορολογία. Οι ζηλωτέ από τη μεριά του ήταν μια καθαρά εβραϊκή αίρεση και ήταν εναντίον κάθε ξένου πολιτισμού, ιδιαίτερα δε του ελληνικού. Ήταν υπέρ του ασκητισμού, τη νηστεία και τη ζωή Στι ερήμου, όπω ακριβώ έκαναν οι πρόγονοι του εβραϊκού λαού. Όσο εντυνόταν καταπίεση του ρωμαϊκού ζυγού, αποκαλυπτόταν όλο και περισσότερο η ασυνέπεια λόγων και έργων των Φαρισαίων. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι εβραϊκέ μάζε να αποστρέφονται όλο και περισσότερο από τους Φαρισαίους και να στρέφονται όλο και περισσότερο προ του ζηλωτέ. Ωστόσο. Οι ζηλωτέ δεν διέφεραν με του Φαρισαίου ω προ το σκοπό, διέφεραν μόνο, μόνο ω προ τα μέσα, τη σκληρότητα και τη χρήση βία. Δεν στοχευαν στην ανάπτυξη ενό δικού του κοινωνικού συστήματο. Αυτό το επαιδείο και η τέταρτη και τελευταία εβραϊκή αίρεση, δηλαδή η ΕΣΑ. Οι ΕΣΑ είχαν επίση προλεταριακή βάση, όμω από τη μία πλευρά δεν ήθελαν να περιμένουν μέχρι την έλευση του Μεσσία για να επέλθει δικαιοσύνη και αφεντέρου δεν ήταν καθαρά εβραϊκή αίρεση καθώ είχαν έντονε επιρροέ από ξένου πολιτισμού, ιδιαίτερα από τον ελληνικό και τον ινδικό μυστικισμό. Οι ΕΣΕΙ περιβρονούσαν τι σωματικέ απολαύσει, οι οποίε έπρεπε να τσακιστούν σύμφωνα με εκείνου, και έκαναν ασκητική ζωή στι ερήμου με νηστεία, προσευχέ, εγκράτεια και αυστηρή ηθική. Οι ΕΣΕΙ ήταν οργανωμένοι σε κλειστέ μισοσοσιαλιστικέ κομμούνε, για, τις οποίες, για την ένταξη στι οποίε Υπήρχαν αυστηροί όροι όπως ο έντιμος και καλός πρώτερο βίος. Επίση, η ατομική ιδιοκτησία αδιοκ... απαγορευόταν στις... σε αυτές τις μισοσοσιαλιστικές κομμούνες των ΕΣΕΟΝ όπως επίσης απαγορευόντουσαν και οι αγοραπολισίες μεταξύ των μελών των κομμούνων. Αμοιβή για τους ΕΣΕΟΥΣ θα ήταν η αιώνια ζωή μετά θάνατον. Όπως είπαμε οι Εβραίοι ε... Κατακτήθηκαν, κατέληξαν στη Βαβυλώνα και στη συνέχεια συντελέστηκε η αποκαλούμενη Διασπορά, δηλαδή ο διασκορπισμό των Εβραίων στι διάφορε επαρχίε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι συνοικίε των Εβραίων ήταν οι πιο φτωχέ και οι πιο βρώμικε, ενώ οι ίδιοι και η θρησκεία του αντιμετωπίζονταν πολύ υποτιμητικά και με μεγάλη περιφρόνηση από του δόπιου πληθυσμού, ωστόσο η επαφή του με τι άλλε επαρχίε. ...της ε, Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έκανε γνωστή τη θρησκεία τους... ...και αυτό με τη σειρά του ήταν ένα στοιχείο που έπαιξε ε, σημαντικό ρόλο... ...διευκόλυνε τη διάδοση του χριστιανισμού όταν αυτός γεννήθηκε. Την περίοδο της γέννησης της χριστιανικής θρησκείας... ...η ταξική πάλη στη γεωγραφική περιοχή της Παλαιστίνης είναι πάρα πολύ έντονη. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι το Παλαιστινιακό προλεταριάτο... Είναι πολύ πιο επαναστατικό, πολύ πιο δραστήριο και πολύ λιγότερο παρασιτικό σε σχέση με το προλεταριάτο τη υπόλοιπη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα, οι κοινωνικέ αντιθέσει και αντιφάσει είναι τεράστιε, οι προφήτε διακηρύττουν τον ερχομό του Μεσσία, ο οποίο θα φέρει παγκόσμια δικαιοσύνη, ενώ οι ανταρσίε από του ζηλωτέ και του λίσταρχού είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, και οι ηγέτε αυτών των ανταρσιών εντυπώνονται στη λαϊκή συνείδηση σχεδόν σαν ήρωε. Ακόμα και ο ίδιος ο Ιησούς έτσι περιγράφεται στα Ευαγγέλια σαν δημεγέρτης, συνομότης και τρομοκράτης. Αυτές οι ανταρσίες είχαν έναν τρομοκρατικό και συνομωτικό χαρακτήρα. Όλοι αυτοί οι παράγοντε λοιπόν συνέθεταν ένα εκρηκτικό μείγμα και μια έντονη επαναστατική ψυχολογία στην περιοχή τη Παλαιστίνη. Η ιδέα ότι ο Μεσία έχει έρθει στη γη κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφο και έτσι γεννιέται ο Χριστιανισμό και προκύπτει ω σύνθεση τη γραμμή των Εσσέων, των Ζηλωτών και των Φαρισαίων. Την νέα θρησκεία ασπάζονται οι ασκητικές κομμούνε και οι φτωχοί των πόλεων. Σιγά σιγά κάνουν την εμφάνισή του οι πρώτε κομμουνιστικέ χριστιανικέ εκκλησίε, οι οποίε παράλληλα υπηρετούν και μια ηλική αναγκαιότητα για το προλεταριάτο και τα φτωχαλαϊκά στρώματα. Η συμμετοχή σε αυτέ τι κομμουνιστικέ εκκλησίε είναι προαιρετική, ωστόσο την απόφαση τη συμμετοχή σε αυτέ συνοδεύουν πολύ αυστηροί όροι όπω και στην περίπτωση. Των εσέων. Παίζει συγκεκριμένα σημαντικό ρόλο ο πρώτερο βίο. Τα υποψήφια νέα μέλη πρέπει να περάσουν πρώτα ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ω δόκιμα, ενώ απαραίτητο όρο είναι η προσφορά ολόκληρη τη ατομική περιουσία. Σε περιπτώσει που αποκαλύφθηκε ότι αυτό δεν έγινε, δηλαδή που κάποιο υποψήφιο μέλο δεν προσέφερε όλη την ατομική του περιουσία, η τιμωρία ήταν ε, ο θάνατο, σαν παραδειγματισμό. Το ταξικό μίσος σε αυτόν τον πρωτόγονο χριστιανισμό είναι πάρα πολύ έντονο και έκδηλο. Όταν έλθει η Βασιλεία του Θεού, η πλούση τους περιμένει μια αιωνιότητα τιμωριών και βασάνων. Το ρωμαϊκό κράτος παράλληλα θορυβείται από την πολύ γρήγορη εξάπλωση των χριστιανικών εκκλησιών, τις κηρύσσει παράνομες και συνωμοτικέ και τις καταδιώκει σκληρά. Παρ' όλα αυτά, οι χριστιανοί δεν πτωούνται, πληθαίνουν και ο φανατισμός τους μεγαλώνει. Οι Απόστολοι στέλνονται στι άλλε περι... επαρχίε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για να διαδώσουν τη Νέα Θρησκεία και αυτό γίνεται πραγματικότητα πολύ γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο, η Νέα Θρησκεία έρχεται σε επαφή με τα λαϊκά στρώματα και τη υπόλοιπη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ωστόσο, το Ρωμαϊκό Προλεταριάτο, του Προλεταριάτου τη υπόλοιπη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπω είπαμε και νωρίτερα, δεν είναι το ίδιο επαναστατικό με το Παλαιστινιακό Προλεταριάτο και στρέφεται με πολύ πιο ιδιωτελεί σκοπού στι κομμουνιστικέ εκκλησίε με κύριο σκοπό την έβρεση τροφίμων και την εξασφάλιση των υπόλοιπων αναγκαίων αγαθών. Ακόμα και ένα μέρο, μάλλον ακόμα και τα μικρομεσαία στρώματα αρχίζουν να στρέφονται στη νέα θρησκεία, ενώ ακόμα και ένα μέρο τη άρχουσα τάξη στρέφεται στη χριστιανική θρησκεία, γοητευμένο από το φανατισμό και την αφοσίωση των πρωτόγονων χριστιανών. Την εξάπλωση τη επιρροή του χριστιανισμού στα λιγότερο λαϊκά στρώματα, βοηθά πάρα πολύ η παυλιανίτικη εκδοχή του, δηλαδή οι διδασκαλίε του Αποστόλου Παύλου. Ο ίδιο ο Παύλο ήταν χειροτέχνης, δηλαδή ανήκει ο ίδιο στα μεσαία στρώματα. Ο Απόστολο Παύλο έδωσε ένα άλλο περιεχόμενο στη χριστιανική διδασκαλία και πιο συγκεκριμένα, σε αντίθεση με το προλεταριάτο που αποστρεφόταν τη δουλειά και μισούσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο Απόστολο Παύλο δίδασκε τη σκληρή εργασία, την εργατική πειθαρχία και την αφοσίωση στο Ρωμαϊκό κράτο. Παράλληλα, οι πρωτόγονοι χριστιανοί τη Παλαιστίνης πίστευαν στη συντέλεια του κόσμου και στον ερχομό του βασιλείου του Θεού, αυτό όμω δεν το μετέθεταν σε μία άλλη ζωή. συντέλεια του κόσμου εννοούσαν την καταστροφή του κόσμου όπω ήταν τότε γνωστό, δηλαδή ουσιαστικά καταστροφή τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το βασίλειο του Θεού και η κοινωνική δικαιοσύνη θα ερχόταν στη γη και όχι στη ζωή μετά θανάτων. Αντίθετα, στι διδασκαλίε του Αποστόλου Παύλου, όλα αυτά μεταδίθονταν μετά θάνατο. Οι διδασκαλίε του Αποστόλου Παύλου αρχίζουν να κυριαρχούν όλο και περισσότερο στι χριστιανικέ εκκλησίε εκτό Παλαιστίνη. Ο κομμουνισμό σε αυτέ τι χριστιανικέ εκκλησίε πλέον αρχίζει και γίνεται προαιρετικό. Κυρίαρχε τάξει αρχίζουν να μπαίνουν όλο και περισσότερο σε αυτέ και να κάνουν σημαντικέ φιλανθρωπίε, τι οποίε το προλεταριάτο της Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βλέπει με καλό μάτι, καθώ όπω είπαμε στρέφεται στι χριστιανικέ εκκλησίε με πολύ πιο ιδιωτελεί σκοπού, με πολύ πιο καιροσκοπικό τρόπο από ό,τι συμβαίνει με το Παλαιστινιακό Προλεταριάτο. Ο παυλιανίτικο χριστιανισμό λοιπόν αφαιρεί όλο το ταξικό επαναστατικό περιεχόμενο του πρωτόγονου χριστιανισμού. Το Παλαιστινιακό Προλεταριάτο βλέπει αυτέ τι εξελίξει με πολύ μεγάλη απογοήτευση και βγάζει από αυτέ το συμπέρασμα ότι ο Μεσία δεν έχει έρθει ακόμα στη γη και έτσι αποφασίζει να επιστρέψει στην παλιά του εβραϊκή θρησκεία και να περιμένει από την αρχή την έλευση του Μεσία στη γη. Οι λαϊκέ μάζε τη Παλαιστίνη λοιπόν έφτιαξαν την επαναστατική του θρησκεία για να αντιπαλέψουν την αθλειότητα τη ζωή του. Η άρχουσα τάξη όμω μπήκε μέσα στι εκκλησίε του και σταδιακά τις, απαλωτρίωσε και τις μετέτρεψε από εργαλείο του προλεταριά του στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τη μιζέρια και τα βάσανά του σε όπλο καταπίεσης εναντίον του. Ο χριστιανισμός πια καλούσε τον προλεταριάτο του να υπομένει καρτερικά τα βάσανά του και να περιμένει την απονομή της δικαιοσύνης σε μια άλλη ζωή μετά το θάνατο. Η απαλωτρίωση του χριστιανισμού από την άρχουσα τάξη ολοκληρώνεται οριστικά και αμετάκλητα με την υιοθέτησή του ως επίσημη θρησκείας του κράτους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είπαμε ήδη ότι ο χριστιανισμός γεννιέται και ξεπηδάει μέσα από την εβραϊκή θρησκευτική παράδοση. Θα ήταν ωστόσο πιο ακριβές να πούμε ότι ουσιαστικά ο χριστιανισμός αποτελεί έρεση της εβραϊκής θρησκείας, καθώς σε όλη την εβραϊκή θρησκευτική παράδοση και στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ο Μεσσίας που αναμένεται θα είναι άνθρωπος και όχι θεάνθρωπος, όπως αντιμετωπίζεται από τον χριστιανισμό. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν καλό σε αυτό το σημείο να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο κατά πόσο ο Ιησούς υπήρξε σαν ιστορικό πρόσωπο. Με τη δράση, τα κηρύγματα και το θάνατό του, όπω περιγράφονται από τη χριστιανική παράδοση, ο Ισού θα ήταν αναμφισβήτητα μια πολύ σημαντική προσωπικότητα τη εποχή του. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία ιστορική αναφορά που να αποδεικνύει την ύπαρξη του Ισού από σύγχρονο του. Από την άλλη, ο Ιώσυπο Φλάβιος ο οποίο ήταν φαρισαίο λόγιο Εβραίο τη εποχή του, ο οποίο γεννήθηκε λίγο μετά το θάνατο του Ιησού και έγραψε το βιβλίο Οι Ιουδαϊκέ δεν περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό καμία αναφορά στον Ιησού, παρότι σε αυτό περιλαμβάνονται και μία σειρά από ασήμαντε λεπτομέρειε. Ή για να είμαστε πιο ακριβεί, υπάρχει μία αναφορά στο βιβλίο του, όμω αυτή η αναφορά αποδείχθηκε επιστημονικά ότι δεν την έγραψε ο ίδιος ο Ιώσυπος Φλάβιος, αλλά ήταν αποτέλεσμα λαθροχειρίας ενός κατοπινού χριστιανού μελετητή του έργου, ο οποίος με την λαθροχειρία του, προσπαθώντας να μας αποδείξει την ιστορική ύπαρξη του Ιησού, μάλλον μας προειδεάζει για το αντίθετο. Ακόμα και οι χριστιανικές πηγές ωστόσο, κάθε άλλο παραβοηθάνε στην απόδειξη της ιστορικής ύπαρξης του Ιησού. Τα πρώτα από τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα στην καλύτερη των περιπτώσεων μισό αιώνα μετά το θάνατο του Ιησού, οι Ευαγγελιστέ ήταν αμόρφωτοι άνθρωποι, τα μέσα τη εποχή ήταν πενιχρά, πενιχρά και άρα πολλέ από τι διηγήσει του είναι αδύνατο να είναι αληθεί. Μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλέ αντιφάσει μέσα στα Ευαγγέλια σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή και το έργο του Ιησού. Άρα αυτοί οι λόγοι μάλλον αντανακλούν αυτά που θέλουν να μεταφέρουν οι ίδιοι Ευαγγελιστέ παρά είναι πραγματικοί λόγοι του ίδιου που καταλήγουμε όμως αφού έχουμε παρουσιάσει όλα αυτά τα δεδομένα όπως είπαμε την περίοδο που υποτίθεται ότι έζησε και έδρασε ο Ιησούς το ένα επαναστατικό κίνημα στην περιοχή της Παλαιστίνης διαδεχόταν το άλλο το κάθε ένα από αυτά τα κινήματα είχε και το δικό του επίδοξο Μεσσία ενώ αρκετά ονόματα των ηγετών αυτών των επαναστατικών κινημάτων έμειναν γνωστά στην ιστορία και κανένα από αυτό δεν ήτανε Ιησούς Ακόμα και έτσι όμως δεν αποκλείεται να υπήρξε κάποιο επαναστατικό κίνημα του οποίου ο ηγέτης να λεγόταν Ιησούς, ένα όνομα το οποίο ήταν πάρα πολύ κοινό μέσα στον εβραϊκό λαό. Αλλά ακόμα και αυτό το ενδεχόμενο δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Η υιοθέτηση από τη χριστιανική θρησκεία της έλευσης του Μεσσία στη γη σε τελική ανάλυση Εξυπηρετούσε την ηλική αναγκαιότητα τη εισπύρωση όλων αυτών των επαναστατικών κινημάτων του εβραϊκού λαού στην περιοχή τη Παλαιστίνη, γύρω από ένα πρόσωπο το οποίο θα αποτελούσε το σημείο αναφορά για αυτά τα επαναστατικά κινήματα. Η διδασκαλία του Ισού, από την άλλη, δεν είναι τίποτα άλλο σημαντικότητα παρά μια σύνθεση των διδασκαλιών όλων αυτών των διάφορων μεσίων, δηλαδή των ηγετών αυτών των επαναστατικών κινημάτων που εμφανίστηκαν σε όλη αυτή την περίοδο. Άρα. Εν τέλει, συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς της χριστιανικής θρησκείας είτε δεν υπήρξε, είτε υπήρξε σαν ο ηγέτης ενός από αυτά τα επαναστατικά κινήματα στην ε, περιοχή της Παλαιστίνης. Φτάνοντας προς το τέλος της ομιλίας μας, καλό θα ήταν να ρίξουμε μια ματιά στη σχέση μαρξιστών και χριστιανών, στις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Κατά καιρού ισχυρίζονται διάφοροι ότι ο μαρξισμό είναι σαν θρησκεία ή ότι η διδασκαλία του χριστιανισμού είναι σχεδόν κομμουνιστική σε αρκετά σημεία. Κατά πόσο όμω είναι σωστή ή λανθασμένη αυτή η ισχυρισμή, όπω είδαμε, η λανθασμενη αυτη οι ισχυρισμη οπω βάση των πρώτων χριστιανικών εκκλησιών, όπω και η κοινωνική βάση των κομμουνιστών, είναι προλεταριακή και επίση οι εκκλησίε του πρωτόγονου χριστιανισμού είχαν κομμουνιστικό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να βρούμε μεγάλη ομοιότητα και στη βαθιά πίστη των μαξιστών στι ιδέε του, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με εκείνη στην πολύ ε, βαθιά, πολύ έντονη και με μεγάλη αφοσίωση πίστη στη θρησκεία του των πρωτόγονων χριστιανών. Όμω εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά, καθώ η πίστη των μαξιστών στι ιδέε του ε, δεν, δεν έχει θρησκευτικό αλλά επιστημονικό χαρακτήρα. Ένα βασικό ιστορικό παραλληλισμό που μπορεί να γίνει στι δύο περιπτώσει είναι η προσπάθεια των κυρίαρχων τάξεων να μπει, να διεισδύσει με τι ιδέε τη στην προσπάθεια των λαϊκών τάξεων να οργανωθούν και να τι διαβρώσουν. Όπω είδαμε, οι κυρίαρχε τάξει τη Ρώμη μπήκαν σταδιακά στι χριστιανικέ εκκλησίε, αλλίωσαν το χαρακτήρα του μέχρι που τι έκαναν τελείω δικέ του. Το ίδιο επιδιώκει να κάνει σήμερα και η σύγχρονη αστική τάξη, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει την ιδεολογία της μέσα στις πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις της εργατικής τάξης. Ωστόσο, όπως είδαμε, το προλεταριάτο της εποχής μέσα στην οποία γεννήθηκε ο χριστιανισμός δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με το προλεταριάτο, με εξαίρεση, όπως είπαμε, ότι και στις δύο περιπτώσεις μίλαμε για δύο τάξεις χωρίς ατομική ιδιοκτησία. Οι αρχαίοι προλετάροι ζούσαν σαν κοινωνικά παράσιτα που τρέφονταν από τις ευεργεσίες του κράτους, ενώ οι σύγχρονοι προλεδάροι αποτελούν την πιο παραγωγική, ταυτόχρονα την πιο σκληρά εκμεταλλευόμενη κοινωνική τάξη, η οποία είναι και επαναστατική τάξη παράλληλα. Ο διαφορετικός αυτός χαρακτήρας του προλεδαριάτου της αρχαιότητας και του σύγχρονου προλεταριάτου έχει αντίκτυπο και στον κομμουνισμό τους. Ο κομμουνισμός των αρχαίων προλετάριων ήταν μια ένωση κατά κύριο λόγο με καταναλωτικό χαρακτήρα. Ο κομμουνισμός των αρχαίων προλετάριων δεν είχε σκοπό την κοινή οργάνωση τη παραγωγή, ούτε στόχευε να αντικαταστήσει το κοινωνικό σύστημα τη δουλοκτησία. Αντιθέτω, ήταν προ το συμφέρον του αρχαίου προλεταριάτου η διατήρηση του δουλοκτητικού συστήματο, καθώ αφού οι δούλοι ήταν η βασική παραγωγική τάξη της εποχής, η διατήρησή τους σαν τάξη και εκμετάλλευσή τους ήταν απαραίτητος όρος για τη συνέχιση της παρασιτικής ζωής των προλεταρίων, οι οποίοι καρπώνονταν ένα μέρος της παραγόμενης υπεραξίας των δούλων μέσω των παροχών προς όφελός τους από τη μεριά του Ρωμαϊκού κράτους. Από την άλλη πλευρά όμως, ο σύγχρονος επιστημονικός κομμουνισμός, που είναι ιστορική αποστολή Τη σύγχρονη εργατική τάξη στοχεύει συνολικά στην κοινωνική απελευθέρωση και την κοινωνική πρόοδο. Όπω αναφέρουν ο Μάρξ και ο Έγκελ στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, το προλεταριάτο, απελευθερώνοντα τον εαυτό του, απολευθερώνει και τα υπόλοιπα καταπιεζόμενα κοινωνικά στρώματα και σε τελική ανάλυση και ολόκληρη την κοινωνία. Η σύγχρονη εργατική τάξη, αφού συντρίψει την οικονομική και πολιτική εξουσία τη αστική τάξη, θα απελευθερώσει τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες του σημερινού ανθρώπου, οι οποίες σήμερα εγκλωβίζονται από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Ο κομμουνισμός του πρωτόγονου χριστιανισμού, επομένως, είναι ένας ουτοπικός κομμουνισμός. Ο χριστιανισμός καλεί τους ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων να παραμένουν ταπεινοί και να υπομένουν καρτερικά τα βάσανά του, οι χριστιανοί περίμεναν και περιμένουν τη δικαιοσύνη να έρθει μετά θάνατον και να επιβληθεί από το Θεό. Αντιθέτως, ο κομμουνισμός του μαρξισμού είναι επιστημονικός και καλεί, οι μαρξιστές καλούν την εργατική τάξη σε ενεργό δράση για να πάρουν αυτό που δικαιωματικά τους αξίζει. Οι μαρξιστές κάνοντας μια επιστημονική ανάλυση τόσο της σημερινής ανθρώπινης κοινωνίας όσο και της ιστορικής εξέλιξης της ανθρωπότητας προσπαθούν να καθοδηγήσουν το προλεταριάτο το οποίο πρέπει και μπορεί να φέρει την κοινωνική δικαιοσύνη στην πραγματική ζωή και όχι σε μια φαντασιακή ζωή σε έναν άλλο κόσμο μετά του θάνατο. Αυτός ο σκοπός είναι ο πιο ευγενή για τον οποίο μπορεί να αγωνιστεί κανείς σήμερα Γι' αυτό το σκοπό αγωνιζόμαστε και εμείς μέσα από τις γραμμές της κομμουνιστικής τάσης η οποία είναι το ελληνικό τμήμα τη Διεθνού Μαρξιστική Τάση, και καλούμε και εσά να συμμετάσχετε σε αυτόν τον αγώνα, να δώσετε τον αγώνα για μια καλύτερη ανθρώπινη κοινωνία μέσα από τι γραμμέ τη Διεθνού Μαρξιστική Τάση και του ελληνικού συστήματο.